Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τις κεντρικές τους ομιλίες ολοκληρώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί τον προεκλογικό τους αγώνα, ανεβάζοντας παράλληλα τους τόνους της αντιπαράθεσης με στόχο την πόλωση του πολιτικού κλίματος και την προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες της Κυριακής. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον Sky, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μπορεί να ανατρέψει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας πως είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βόλο κάλιασε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να πάρει ισχυρή εντολή και να βγάλει οριστικά τη χώρα από την κρίση. Η Φόφη Γέννη Ματά πραγματοποιεί το απόγευμα συγκέντρωση στο Θησείο και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Σύνταγμα. Άρωμα γυναίκας έχουν τα κορυφαία πόστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής, που κατέληξαν σε σκληρό συμβιβασμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η εκλεκτή της Μέρκελ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι η διάδοχος του Ζακ Κλοντ Γιούνκερ στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κριστίν Λαγκάρντ είναι η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προτάθηκε για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι 61 ετών, γεννημένη και μεγαλωμένη στις Βρυξέλλες, με πατέρα έναν από τους πρώτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μητέρα 7 παιδιών, σύζυγος, καθηγητή ιατρικής και υπουργός άμυνας της Γερμανίας από το 2013. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι επίσης η γυναίκα που θα διαδεχθεί τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το λευκό καπνό στις Βρυξέλλες για τις ηγετικές θέσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Haben wir jetzt heute ein Ergebnis gefunden und das bedeutet, dass für das Amt des Kommissionspräsidenten und man kann sagen zum ersten Mal der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde. Η εκλεκτή της Μέρκελ, Λέιεν, όμως δεν είναι η μοναδική γυναίκα που επιλέγεται για να έχει μια σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ, γνωστή σε όλους από τη θητεία της ως Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είναι η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χωρισμένη με δύο γιους, η Λαγκάρντ είναι γνωστή για την αδιάλακτη στάση της σε θέματα οικονομίας. Η ίδια ευχαρίστησε μέσω Twitter όλους όσοι την πρότειναν. Είναι τιμή μου που προτάθηκα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μετά από αυτό και μετά από συζήτηση με την Επιτροπή Ηθικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποφάσισα να απομακρυνθώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου ως Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά τη διάρκεια της περίοδου ανακήρυξης. We have chosen two women and two men for the four key positions. A perfect gender balance. I'm really happy about it. After all, Europe is a woman. Διάδοχος του ίδιου του Ντόναλντ Τούσκ στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι τελικά ο φιλελεύθερος Βέλγος Πρωθυπουργός Σαρλς Μισέλ. It's a great honor for me to be elected as president of the EU Council. And I am conscious of this huge responsibility. Cet accord est aussi le fruit d'une entente franco-allemande profonde. Nous n'avons cessé avec la chancelière Merkel de nous coordonner, d'œuvrer ensemble. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Ζωζέφ Μπορέλ προτάθηκε ως ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο πέμπτος σημαντικότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κρίνεται σήμερα. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής πρόκειται να στείλουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Έγγραφο της Ολλανδικής κυβέρνησης που αφορά στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας δείχνει ότι οι Υπουργοί Οικονομικών θα στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στην Αθήνα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και υλοποίηση των δεσμεύσεων. Φουντώνουν τα σενάρια για την τραγωδία με το ρωσικό υποβρύχιο στη θάλασσα του Μπάρεντς. Στο σκάφος που θεωρείται ένα από τα σύγχρονα ρωσικά υπερόπλα, ξέσπασε φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο για τεράστια απώλεια και ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα. Χωρίς κανένα ελαφρυντικό καταδικάστηκε ο 78χρονος εγκέφαλος της απαγωγής και η συνεχεία της δολοφονίας του, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Οι δικαστές του επέβαλαν ποινή ισόβιας κάθειρξης και 20 χρόνων κατά συγχώνευση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αρπαγή, απόπειρα εκβίασης και συμμορία. Αντιθέτως, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου πρώτερου βίου στον κατηγορούμενο που έκανε τα απειλητικά τηλεφωνήματα στη μητέρα του Μάριου, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 χρόνων για απόπειρα εκβίασης με αναστολή.
Σε 24 ώρες από έως τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προχωρούν τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στελέχη της ΠΗΝΙΟ κάνουν λόγο για πλήρη επιτυχία της κινητοποίησης, ενώ οι περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε τροποποίησεις δρομολογίων μετά τη λήξη της απεργίας. Η απεργία πραγματοποιείται λόγω της διαφωνίας που έχει με τους πλειοκτήτες για το ύψος των αυξήσεων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των πληρωμάτων της ακτοπλοείας. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός αεροπορικής επιδρομής σε κέντρο κράτησης προσφύγων και μεταναστών στην Τρίπολη της Λιβύης. Την επίθεση εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του αυτοποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού, του στρατάρχη Χάφταρ, και αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι το χάος βασιλεύει στη βορειοαφρικανική αυτή χώρα. Τουλάχιστον 40 οι νεκροί από την αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε αργά χθες το βράδυ και έπληξε κέντρο κράτησης προσφύγων και μεταναστών στη Λιβύη. Αυτός είναι ο βαρύτερος απολογισμός θυμάτων που έχει αναφερθεί σε οποιαδήποτε αεροπορική επιδρομή. Αφότου ο αυτοποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ άρχισε πριν από 3 μήνες, την 4η Απριλίου, την ευρεία κλίμακα επιχείρησή του. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν έγκλειστοι σε κέντρα κράτησης στη Δυτική Λιβύη, υπό συνθήκες που οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν συχνά απάνθρωπες. Συχνά εξάλλου, οι μετανάστες βρίσκονται στο έλεος των παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για τους 3.500 πρόσφυγες που διατρέχουν κίνδυνο στα κέντρα κράτησης, στις περιοχές όπου διεξάγονται οι εχθροπραξίες. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7:05 με την Έλλη Στάι. Καλό απόγευμα σε όλους.